μας πει καταρχήν πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα πολύ θετικά και για τον Γιατινά και για τον κόσμο που ήθελε να μείνει και πώς αισθάνεται το ίδιος μετά από όλο αυτό το διάστημα και μετά από όσα πέρασε που είναι σήμερα εδώ και θα είναι μέχρι το 2023 στην ΑΕΚ. Τώρα σαλίδα positivo para ti para acá para los aficionados también y si quieres decir cómo te sientes ahora mismo que te vas a quedar hasta 2023. Sí, el más importante ya tenía hablado antes es que cuando el club necesita más y cuando el momento no es el mejor, es importante para algunos jugadores dar una palabra y se quedar. Αυτό που έχω πει και το ξαναλέω είναι ότι όταν η ομάδα, όταν η ομάδα δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση είναι το καλύτερο κάποιοι ποδοσφαιριστές να δώσουν τον λόγο τους και να μείνουν. Από ότι είναι απόφαση καρδιάς, να λέμε. Entonces es una decisión que sale de tu corazón, digamos. Sí, porque al final podría esperar y tener expectativas mucho mejores, pero tengo muchas dudas. Serían realmente mejores para mi futuro personal. Ναι, γιατί κανονικά, ίσως θα μπορούσα να περιμένω να υπάρξει κάτι καλύτερο για το μέλλον, αλλά ίσως δεν ήταν ότι, ίσως δεν είναι σίγουρο ότι θα υπήρξε κάτι καλύτερο για το προσωπικό μου μέλλον. Y el que AEK me está ofreciendo es una relación diferente. Γιατί αυτό που μου προσφέρει η AEK, αυτό που έχουμε με την AEK είναι μια διαφορετική σχέση. Σήμερα επιστρέφει εντός εικόνων στην ΑΕΚ ο Αντρέ, εντός εικόνων επιστρέφει έτσι. Αύριο επιστρέφει και ο Μανόλο. Πώς το βιώνει και αυτό στο μυαλό του. Hoy tú, entre comillas, vuelves a ΑΕΚ, mañana vuelve Manolo. Πακέτο. Πακέτο, ναι. Πάμε πακέτο. No, es importante porque obviamente va a traer mucha esperanza a los aficionados. Είναι πολύ σημαντικό γιατί προφανώς και θα φέρει την ελπίδα, θα επιστρέψει την ελπίδα στον κόσμο. Δύο λόγια για τη φυγή του Ζουνίδη. Un comentario sobre la salida de Marinos Ζουνίδης. Tengo lo mejor que puedo hablar de Marinos porque fue una persona que ha dado mucho a AEK. A pesar de las cosas no nos salir muy bien en la liga, ha metido el equipo en el grupo de Champions League, que es una cosa muy importante para el club. Y tanto personalmente por ser una, más que un entrenador, fue una excelente persona y hombre conmigo, porque mismo cuando estaba fuera de equipo siempre me motivaba y siempre me hablaba muchas veces en entrenamiento. Έχω να πω τα καλύτερα για τον Μαρίνο Ζουνίδη σαν προπονητή, γιατί σε επαγγελματικό επίπεδο βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει κάτι πολύ μεγάλο που ήταν είσοδος στους ομίλους του Champions League. Σε προσωπικό επίπεδο τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί πάντα όταν ήμουν στις προπονήσεις ήταν πολλές φορές που είχαμε επαφή και προσπαθούσε να μου δώσει κίνητρο και να μου δώσει ένα έξτρα κίνητρο, θα λέγαμε, για να είμαι εκεί. Είναι έτοιμος να παίξει μεθαύριο αφενός και αφετέρου, τι είναι η στόχευση, ποια είναι η στόχευση για την ΑΕΚ, κύπελο και κάτι άλλο. Preparado para jugar el jueves y cuáles son los objetivos de AEK ahora mismo. Sí, yo he entrenado siempre fuerte y estoy siempre preparado para ayudar al equipo, sea como sea, sea para jugar o no. Y claro, tenemos muchos objetivos todavía para conquistar esta temporada. Nada está perdido. Sabemos que no fuimos muy bien hasta ahora, pero tenemos muchas cosas ainda para luchar. Εγώ προσωπικά πάντα κάνω μια πάρα πολύ δυνατή προπόνηση, δίνω τον καλύτερο με αυτό, είτε πρόκειται να παίξω είτε όχι. Όσον αφορά τους στόχους, δεν έχει χαθεί τίποτα. Έχουμε πάρα πολλούς στόχους ακόμη μπροστά μας που πρέπει να τους κατακτήσουμε, οπότε συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη μας. Πώς βίωσε ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα που δεν αγωνιζόταν μαζί με την ομάδα στις προπονήσεις? Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην ΑΕΚ που ήταν κοντά του και τον ενθάρρυναν κατά κάποιο τρόπο? Durante toda la temporada que no participabas en los partidos, estabas entrenando. Había personas que estaban cerca de ti apoyándote. Sí, siempre los jugadores tuvimos una relación super normal, como teníamos antes. Y ahora mismo, estos días, algunos jugadores estaban haciendo fuerza para me quedar, porque claro, sentían que era un jugador importante para ellos. Ναι, πάντα η σχέση μου με τους συμπαίκτες μου ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πάρα πολύ κανονική η σχέση, είτε έπαιζα είτε δεν έπαιζα, αλλά πάντα προσπαθούσαν να μου δώσουν μια όθηση. Τις τελευταίες μέρες κάποιοι προσπαθούσαν να με οθήσουν έτσι ώστε να υπογράψω, να μείνω.
γιατί ήταν, γιατί και εγώ ο ίδιος αισθάνθηκα ότι είμαι σημαντικός για την ομάδα. Ποιοι ήταν αυτοί? Και ναι, σέρα, τους χωραδόρες. Μάντεβες. Ο Πέτρος Μάντεβες. Νιώθει, μια τελευταία ερώτηση, νιώθει μετανιωμένος για το γεγονός ότι άργησε να έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τον χρόνο που έχασε, ώστε να μην είναι μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες στους αγώνες. Sientes arrepentido que de no haber llegado a un acuerdo antes y perdiste este tiempo y no pudiste ayudar al equipo. Es difícil estar fuera del equipo, lógicamente, pero son cosas que pasan y había dicho antes que era como un padre que pone a su hijo de no sé, desapartado. Pero al final todo se queda bien y sabes, yo tengo que pensar lo que estoy haciendo y la persona también. Y al final todo fue bien, por eso no podemos mirar para atrás, tenemos que mirar adelante para el futuro. Y ya que me voy a quedar, tengo que trabajar y esperar conquistar muchas cosas. Es la alegría que es lógico que cuando estás fuera de ομάδα es περίεργο το συνέστημα, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι, το έχω ξαναπεί, ότι αισθανόμουν ότι σαν να αφήνει ο πατέρας, ας πούμε, η οικογένεια, το παιδί του να φύγει. Είχα ένα τέτοιο συνέστημα, οπότε πλέον μπόρεσαμε και βρήκαμε μια λύση.